Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν ξέρω αν περιγράφονται με λόγια όσα μας έστειλε σε φωτογραφίες και εικόνες και βίντεο. Άλλο να τα βλέπετε από τις φωτογραφίες και άλλο από κοντά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι ήταν αυτό το πράγμα, Πάπη, για όσο μπορείς, όσο μπορείς. Χωρίς βροχή άρχισε να ρίχνει πιο μεγάλο μέγεθος από το Ροδάκινο. Ξαφνικά. Μα αυτό δεν το χωρίς βροχή μας το λένε όλοι. Δηλαδή ούτε καν προηγήθηκε κάποια νεροποντή, κάτι. Και τίποτα, στην πορεία αν το γύρισε χαλάζει, τίποτα. Τίποτα, κατευθείαν. Κατευθείαν δεν μπορούσες να βγεις έξω. Άμα έβγαινες μπορεί και να σε σκότωνε. Αυτό είναι βέβαιο. Αν δούμε τα αυτοκίνητα πώς έχουν λυγίσει λαμαρίνες, σκέψου αυτό να πέφτει κατά ρυπά στο κεφάλι σου. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Δεν υπάρχει. Όχι. Τρύπησε σκεπές, κεραμίδια. Τα πάντα. Τις κολόνες από τα μάξια έχει στραβώσει, Χρήστο, για να καταλάβεις τι δύναμη έχει. Τις κολόνες από τα μάξια. Κολόνες από τα μάξια. Άλλο να τα βλέπετε από φωτογραφίες και άλλο από κοντά. Δηλαδή, αν πούμε τώρα σε εμφανοποιώ που θέλω να πάμε νωρίτερα, αν γίνονται αυτά. Και εσύ, βέβαια, είσαι σχετικός με το αυτοκίνητο, αλλά. Γίνονται αυτές οι ζημίες, είναι εύκολες, γίνονται, είναι δύσκολες, καταστράφηκαν τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται τώρα. Εμένα προσωπικά για το δικό μου τα μάξι καταστράφηκε. 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 Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να γίνει αυτό το αμάξι με τίποτα. Εννοείς ότι τα τζάμια, εντάξει, τα τζάμια ξαναγίνονται υποτίθεται. Ξαναγίνονται τα τζάμια, ναι. Αλλά οι λαμαρινοδουλειές δεν γίνονται, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουν στραβώσει οι κολόνες του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο. Θα το ρωτήσω αυτό σε εφανοποιούς που θα έχουμε σε λίγο. Ναι. Να μας πούν πραγματικά πόσο δύσκολα μπορούν να φέρουν ένα και τι έξοδα χρειάζονται, άντε να το κάνουν. Είναι δύσκολο να γίνει, Χρήστο μου, δεν υπάρχει δυνατότητα. Μείναμε χωρίς αυτοκίνητα, δηλαδή είναι τραγικό. Τα σπίτια μέσα έχουν πάρει νερά γιατί και χθες είχε βροχές. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει, να στηρίξει το χωριό μας πάνω πλέον. Ναι, Μπάμπη, συνέχισε. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Τσικαλάγια. Είπε και προτείνει στην κυβέρνηση 5.000 σε καθέναν που έπαθε στο σπίτι του βλαβή και καταστράφηκε η σκεπή του και 3.000 για αυτούς που καταστράφηκαν τα αυτοκίνητα. Το βλέπεις αρχικά σαν καλή πρόταση και βλέπεις δεύτερον να υλοποιείται, που είναι και η βασικότερη. Μακάρι να υλοποιηθεί και το συντομότερο δυνατό. Μακάρι. Αλλά δεν το βλέπω. Για πόσα. Πρόσεξε τώρα λίγο, Μπάμπη. Για πόσα σπίτια μιλάμε ότι έχουν καταστραφεί εντελώς οι σκεπές τους και για πόσα αυτοκίνητα επίσης μιλάμε. Λοιπόν, πάνω από 70 σπίτια είναι στην Πτελέα. Πάνω από 70 σπίτια. Ναι. Και 91 καταγεγραμμένα αυτοκίνητα. Πόπο. Τι λες, Μπάμπη. Μιλάμε για. Ναι, μιλάμε. Λοιπόν, πολύ 91 τραγικό. Αυτοκίνητα ολική καταστροφή και πόσα σπίτια είπες, 70? 70 σπίτια και παραπάνω μπορεί να είναι. Με καταστραμμένες τις σκεπές. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι και οι καταστροφές σε αποθήκες, σε καλλιέργεια, σε αποθήκες επίσης που έχετε ζωοτροφές. Πάρα πολλά, δηλαδή δεν μετράμε μόνο τα. Όχι, είναι ολική καταστροφή του χωριού, να πούμε. Βρεθήκαμε όλοι στο χωριό μας, δηλαδή να φάμε όλοι μαζί οικογενειακά και βρεθήκαμε προς έκπληξη των καιρικών φαινομένων. Ναι. Μπάμπη, τώρα οι άνθρωποι τι λένε εκεί, έχουν κάποια αισιοδοξία ότι μπορούν να πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις, γιατί γίνονται και οι καταγραφές των ζημιών αυτή τη στιγμή. Προτείνει επίσης ο κ. Τσικαλάκης σύνταξη τεχνικού δελτίου από δήμονες, τορείο και αντιπεριφέρεια, ώστε να έχετε και ένα χαρτί να ξέρετε ότι με ακριβή νούμερα όπως μας δίνεις και εσύ τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Τι υπάρχει στους κατοίκους, δηλαδή υπάρχει κάτοικος που μπορεί χωρίς βοήθεια να τα φτιάξει αυτά τα πράγματα τώρα από την αρχή? Νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όλοι είναι μεγάλοι ηλικιωμένοι με τη μικρή του σύνταξη στο χωριό. Είναι πολύ δύσκολο.
Και πόσες μέρες και εβδομάδες θα χρειαστούν για να βάλετε μια σειρά τώρα σε αυτή την... Θέλει πολύ, Χρήστο μου. Και πόσα συνεργεία πολύ. Και πόσοι τεχνίτες και οικοδόμοι. Έτσι. Σπάσανε οι ηλιακοί, σπάσανε τα φωτοβολταϊκά, σπάσανε. Χαμός έγινε πάνω. Χαμός, Χρήστο μου. Και... δηλαδή, μία κυρία, μία γιαγιά δίπλα από το σπίτι λέει με 80 χρονών δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Στη ζωή της ολόκληρη, έτσι. Ναι, η ζωή της ολόκληρη. Δεν το έχω ξαναζήσει. Τι να πω, ρε Παπα, τι να πω. Και αυτή η κυρία μένει μες στο σπίτι και το ταβάνι της έχει πέσει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι... Μπάμπη, να ρωτήσω το εξής. Από τις ασφαλιστικές, γιατί έρχεται ένα ερώτημα εδώ. Από τις ασφαλιστικές για τα αυτοκίνητα δεν αποζημιώνονται αυτές οι ζημιές. Μόνο θράψη κρυστάλλων. Μόνο όποιος είχε για καιρικά φαινόμενα, μόνο έτσι. Όσοι έχουν θράψη κρυστάλλων θα αλλάξουν μόνο τα μπαμπρίς μας, είπανε. Όλες οι άλλες ζημιές από μόνοι μας. Από την τσέπη. Από την τσέπη, που είναι δύσκολο. Όχι, σε λίγο, όπως είπαμε, θα πάμε στο φίλο μου το Στελάκι, στο Φανοποιείο, στο Δυσπηλιό, να μου πει τι ακριβώς και πόσα χρήματα μπορεί να στοιχήσει μια τέτοια ιστορία. Ναι, άλλο όμως είναι να το δει από κοντά και άλλο να μας πει, Χρήστο μου. Ναι, σωστό. Φαντάζομαι ότι και ο Στελάκης θα έχει δει φωτογραφίες. Άλλο από τις φωτογραφίες, Χρήστο, που βλέπει. Πρέπει να το πιάσει, εγώ, έτσι. Εγώ εδώ και το φίλο σου τον Παυλίδη, άλλο έβλεπα από τις φωτογραφίες, αλλιώς το είδε και από κοντά. Αλλιώς το είδε και από κοντά, φαντάσου, ναι. Άλλο να το βλέπει. Περιμένουμε τις απαντήσεις, γιατί όλη αυτή η κατάσταση έχει πάει και στο Χαρδαλιά, όπως άκουσες ίσως, Μπαμπή. Ναι, περιμένουμε το, και επειδή το λες αυτό, περιμένουμε το Χαρδαλιά να το δει από κοντά του αυτοκίνητο, λοιπόν. Εγώ το και όχι από τη φωτογραφία. Το αυτοκίνητό μου στο μαγαζί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το δει πώς είναι. Όποιος θέλει. Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που συνεχίζεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελπίζω να βρεθεί η λύση. Θα είναι, όπως είπα στον κύριο Τσικαλάκια, 5.000 παίρνουν οι πλημμυροπαθείς και μάλιστα άμεσα για την οικοσκευή που τους χάλασε. Θέλουμε τόσο άμεσα όμως, να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και οι κάτοικοι της Πτελέας και του Κρανοχωρίου που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Η Πτελέα βεβαίως είναι το επίκεντρο και το Κρανοχώριο έχει όμως πολλές ζημιές, κυρίως στα αγροτικά. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον Δήμαρχο για την ιστορία αυτή. Έγινε, καλή σας μέρα. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.